εδώ λεγόταν Νέα Βριούλα. Τότε το προάβλιο του σχολείου ήταν και το γήπεδο. Εδώ στον Κατσαμπά που κάτω παίζανε, που είχε κάτι αλάνες. Το 90% ήταν κατσαμπαδιανοί. Τι να σου πω, η ιστορία αυτή τη ομάδα, να λέμε εβδομάδες. Και θυμάμαι και όταν έγινε το γήπεδο στο Καρτερό. Παλέψαμε όλοι, βοηθήσανε όλος ο Κατσαμπάς, βοήθησε με το υστέρημά του. Έχω να κάνω κλήρωση και τώρα 2-3 χρόνια, γιατί δεν... Και ο κόσμος εδώ του Κατσαμπά ήταν πάρα πολύ φιλόξενος. Όπου μας δεχότανε κάναμε προπόνηση. Ομάδα χωρίς στέγη, χωρίς σπίτι, δυστυχώς. Το καλοκαίρι του 88 έκανα τη μεταγραφή. 16 χρόνια ξέχασε για μένα. Μεγάλες εμπειρίες. Πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ αγάπη προς την ομάδα. Εμείς λέμε ότι είμαστε 40 χρόνια εδώ πέρα και αυτός είναι ο χώρος μας που είχαμε συμφωνήσει να τον πάρουμε. Δεν μπορεί να είμαστε μια ζωή πρόσφυγες. Που έχουμε ζήσει τόσο ωραίες στιγμές από το γήπεδο. Το καλό του προάστιου να ακούγεται η ομάδα, να ακούγεται το προάστιο. Το τοπικό ποδόσφαιρο είμαστε και όλοι εμείς. Οι φτωχοί συγγενείς. Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Στην Κρήτη TV.